Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή τουλάχιστον σε αυτά τα... Από ό,τι ακούγεται θα έχει τουλάχιστον καλό καιρό. Αυτό ναι, μας έχει τρελάνει ο καιρός, έχει τα γυρίσματά του. Από τους 0 και τους 2 βαθμούς πήγαμε στους 13 αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε ένα θετικό, έτσι. Αλλά από την άλλη, κύριε Βαρτζόπουλε, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι θα αυξηθούν και οι ροές όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Δηλαδή το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν εκεί εμένα. Καλοκαιρία. Βλέπετε, έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Μα βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, δεν ευχάριστο. Τι να κάνουμε, να παρακαλάμε σε κακές καιρικές συνθήκες μάλλον. Κύριε Βαρτζόπουλε, αυτά τα κλειστά κέντρα τα οποία έχουν αποφασιστεί από τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής, αν έχω καταλάβει καλά, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, στο σχεδιασμό είναι ακόμα. Εδώ τώρα θα πρέπει να σας πω ότι μπερδεύουμε λίγο τις έννοιες. Δηλαδή. Κοιτάξτε, όταν θα σας εξηγήσω αμέσως. Όταν μιλούμε για κλειστά κέντρα, εννοούμε τα κέντρα ταυτοποίησης, τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα νησιά, με τη διαφορά ότι επειδή είχαν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που είχαν αναπτυχθεί, είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι η προσπάθεια αυτά τα κέντρα ταυτοποίησης, αυτά δηλαδή στα οποία έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες, και ταυτοποιούνται, δηλαδή προσδιορίζεται η ταυτότητά τους και μετά εκεί ξεκινάει και η διαδικασία αιτήσεως ασύλου. Αυτά τα κέντρα τώρα προσπαθούμε να τα ξαναχτίσουμε έτσι ώστε να γίνουν πιο αυθόρμητα. Εξ ορισμού αυτά τα κέντρα είναι κέντρα στα οποία περιορίζεται η κινητικότητα μέχρι ότου πιστοποιηθεί ο άνθρωπος. Και αν δείτε και το καινούριο το γερμανικό σχέδιο, το οποίο δόθηκε με αυτόν τον, αν θέλετε, αρχικό χαρακτήρα προς διαβούλευση, άρχισε δηλαδή να διαρρέει όσον αφορά τις λεπτομέρειες τους, είναι σαφές ότι και αυτό προβλέπει ότι στους χώρους εισόδου, στις πύλες εισόδου, οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι ότου ταυτοποιηθούν. Ναι, κύριε Βαρτζόπουλε. Και μέχρι ότου δει κανείς τι θα κάνει με αυτούς. Κύριε Βαρτζόπουλε. Τώρα, όσον αφορά, θα σου ολοκληρώσω, ναι, όσον αφορά τώρα τους καταβλισμούς, δηλαδή τα κέντρα διαμονής, και τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη την χώρα και τα οποία επίσης είναι πάτε σκύλια λέστε και ελαστικά μη δώστε. Και στα οποία μπαίνει όποιος θέλει, βγαίνει όποιος θέλει και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι μέσα και τι κάνει μέσα. Είναι σαφές ότι και εκεί πρέπει να μπει μια τάξη. Υπό την έννοια βεβαίως, όπως γίνεται σε όλο το εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης διαδικασία ελέγχου στην είσοδο. Ποιος μπαίνει ρε παιδιά, ποιος βγαίνει και αυτός ο οποίος βγαίνει πότε ξανάρχεται. Ναι, δηλαδή είναι διαφορετικές έννοιες, ναι, οποίες πρέπει να έχουν και διαφορετικά. Κύριε Βαρτζόπουλε, πήρατε δύο σωστές αποφάσεις. Ένα, ψηφίσατε ένα νόμο όπου περιορίζει το χρόνο κρίσεως του ασύλου. Και δεύτερον, η δεύτερη απόφαση για τα κλειστά κέντρα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτές οι δύο αποφάσεις σας ήταν σωστές. Το πρόβλημα είναι όμως ότι από τον Νοέμβριο που πήρατε την απόφαση για τα κλειστά κέντρα και ορισμένοι λέγανε ότι περίπου σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμα, μέχρι σήμερα, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια αργοπορία σημαντική. Δεν μπορώ να σας πω αν έχουν ξεκινήσει ή δεν έχουν ξεκινήσει, διότι πάντως, δεν έχω τεχνική και επιχειρησιακή. Μα άμα θα ξεκινήσουν, θα το βλέπαμε. Σε 5 μήνες περισσότερο. Μα δεν μπορεί να ξεκινήσουν κρυφά, θα το βλέπαμε αν ξεκινήσουν. Από όσα ακούω και εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στην Λέσβο, ούτε τι γίνεται στοιχείο. Ούτε στη Σάμο, αλλά από όσο ακούω και από ό,τι μας λένε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Ναι, αλλά θα είναι έτοιμα σε 5 μήνες το λιγότερο. Μα οι ανακοινώσεις λένε ότι τώρα θα ξεκινήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ως βουλευτής δεν μπορώ να σας κάνω επιχειρησιακού τύπου δηλώσεις. Ναι. Θα πρέπει να ρωτηθεί ο αρμόδιος, ο οποίος έχει την επιχείρηση. Απλά θα πιάσουμε άνοιξη καλό καλοκαίρι. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια καθυστέρηση, θα μας πιάσει η άνοιξη. Θα αυξηθούν, ναι, θα αυξηθούν οι ροές και φοβάμαι ότι θα διωγγωθεί το πρόβλημα. Με αυτή την έννοια σας. Δεν έχετε καθόλου άδικο σε αυτό εδώ. Και βέβαια ήρθε και το μήνυμα. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν είναι περίπου αυτοί οι οποίοι φεύγουν στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοχώρα. Καμιά δεκαετία χιλιάδες έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα πήγαν και άλλοι τόσοι στα νησιά. Έτσι, γιατί είναι να γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Έτσι, εκεί στην Μυτιλίνη, στη Μόρια, η εξέγερση έδειξε ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Ναι, προσέξτε, κατά την άποψή μου. Κατά την άποψή μου είναι απολύτως σαφές
ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερα μετακίνηση από τα νησιά στην ενδοχώρα. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Ναι. Επίσης, εκείνο το οποίο βλέπω ότι δεν συζητείται καθόλου, και δεν συζητείται καθόλου επειδή ίσως δεν το έχει αντιληφθεί κανείς το πρόβλημα και αν το έχει αντιληφθεί δεν το έχει συνειδητοποιήσει στο βάθος του, είναι ότι όσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται στα νησιά, άλλο τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι οι δεκάδες χιλιάδες νέων μη ταυτοποιημένων ενηλίκων μεταναστών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Αφγανιστάν, το Πακιστάν και του Μπαγκλαντές, όπως επίσης και από τις χώρες της Βορείου Αφρικής, του Μαγκρέβ και της Υποσαχαρίου Αφρικής, καθαρά δηλαδή οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι έχουν συσσωρευτεί στα κέντρα των πόλεων. Ελάτε και στη Μοναστηρίου που έχω εγώ το γραφείο μου να δείτε τι γίνεται, στη Γιαννητσόν. Να ξέρουμε πολύ καλά πόσα καταστήματα, εικόνα. Πόσα καταστήματα ανήκουν σε Πακιστανούς. Γι' αυτό λέμε δεκάδες, ότι πρέπει να δράσετε ταχύτατα. Εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται εκεί. Και βγήκανε... Αν ρωτήσετε τους διευθυντές των αστυνομικών κέντρων, των αστυνομικών τμήματων, θα σας πούν ότι δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα προκαλούν τη σύλληψή τους, τέτοιοι μετανάστες, με σκοπό να συλληφθούν έτσι ώστε να κάνουν αίτηση ασύλου. Βεβαίως αυτοί παραπέμπονται στο αλλοδαπών και εξαιρετικά είναι το αλλοδαπών. Σε τρεις μέρες τους δίνανε χαρτί, διότι τα αδικήματα στα οποία έχουν υποπέσει είναι αδικήματα θεσματικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν πληρώνουν λογαριασμούς σε ταβέρνες κτλ. Τους δίνανε χαρτί που τους λέει ότι εντός ενός μηνός πρέπει να καταλήψουν τη χώρα. Και αυτοί φυσικά εξαφανίζονται, είναι αγνώστοι δαιμονείς και παραμένουν στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ένα νομικό κενό το οποίο θα πρέπει να δούμε. Επίσης, αν τους φέρετε στην ενδοχώρα, ένα μέρος που προφανώς θα αναγκαστείτε κάποια χρονική στιγμή, διότι οι εισρωές είναι πολύ μεγαλύτερες, πρώτον, δεν υπάρχουν ακόμα κέντρα στην ενδοχώρα. Σωστά. Και δεύτερον, αν έρθουν στην ενδοχώρα, μετά δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε. Δηλαδή, σύμφωνα με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έρθουν στην ενδοχώρα, τελείωσε. Μείναν Ελλάδα. Κοιτάξτε, η συμφωνία της Ευρώπης με την Τουρκία είναι υπό αναθεώρηση. Ξέρετε, ναι, αλλά ισχύει αυτή τη στιγμή. Υπό αναθεώρηση είναι εδώ και πόσο και καιρό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καινούργια συζήτηση όσον αφορά την καινούργια γερμανική πρωτοβουλία. Ναι, αλλά ξέρετε, οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρονοβόρες, κύριε Βαρτζόπουλη. Μην περιμένουμε να γίνει σε ένα μήνα. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Ο μηχανισμός είναι βαρύς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι ο μηχανισμός επιστροφής, στην καλύτερα των περιπτώσεων από ό,τι είπε ο Υπουργός, αφορά 3 με 4 χιλιάδες ανθρώπους το μήνα. Έτσι. Δηλαδή όσους έρχονται. Σας επαναλαμβάνω ότι η μεταφορά ανθρώπων στην ενδοχώρα ή η δημιουργία καινούριων καταβλισμών στην ενδοχώρα δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που έρχονται από τα νησιά. Πρέπει να αφορά και τους δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι παρανόμως, διότι έχουν εισέλθει κατά την περίοδο κατά την οποία δεν γίνονταν ταυτοποίηση στα νησιά. Μα οι περισσότεροι παράνομοι είναι, κύριε Βαρτζόπουλε. Οι περισσότεροι είναι παράνομοι. Το 90% ακριβώς. Παράνομοι είναι. Είχαμε στοιχεία από το ΚΙΤ. Συγγνώμη, κύριε Βαρτζόπουλε. Όπως επίσης υπάρχουν χιλιάδες εισόδων από τον Εύρο. Φυσικά. Οι χιλιάδες εισόδων από τον Εύρο δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ναι, αλλά από τον Εύρο είπατε ότι πήρατε τα μέτρα σας και ότι έχουν μειωθεί. Τώρα, εδώ και 2-3 μήνες πήραμε εμείς τα μέτρα μας. Α, λέτε για προηγούμενα, ναι. Εγώ σας μιλάω για χρόνια. 16, 17, 18, 19. Ποιος ξέρει πώς μπήκανε. Είναι αυτός που βλέπουμε στις πόλεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι αναπότρεπο να δημιουργήσουμε καινούριους καταβλισμούς στο κέντρο της χώρας και μάλιστα καταβλισμούς οι οποίοι θα είναι και αυτοί ελεγχόμενοι έτσι ώστε να ξέρει κανείς τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάντως μετά από 7 μήνες στην κυβέρνηση θεωρώ ότι οι καθυστερήσεις ήταν τραγικές. Πάντως είχε ενδιαφέρον κάποια στοιχεία που δόθηκαν κύριε Βαρτζόπουλε και αφορούν το ΚΙΤΕΚΙ της Μόριας όσον αφορά την σύνθεση των ροών. Το 77% των αφίξεων είναι Αφγανοί και μόλις ένα ποσοστό 9% προέρχεται από την Συρία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει μία πληροφόρηση δική μου η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και την έμαθα από υπηρεσιακούς παράγοντες, ως εκ τούτου τη λέω με επιφύλαξη, ότι θα ανακοινωθεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία από ό,τι μου ελέγχεται τουλάχιστον θα αμφισβητεί την ευαλωτότητα ακόμη και σύρων προσφύγων οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μια τέτοια ασφαλής χώρα. Τι θα σημαίνει αυτό? Αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, η έννοια του πρόσφυγος πλέον πάβει υφισταμένη, πάβει υπάρχουσα. Mm-hmm.
Να σας πω τι εννοώ με αυτό εδώ. Εννοώ ότι ακόμη και η οικογένεια των Σύρων, η οποία έρχεται από την Τουρκία, ναι. Κανείς δεν ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται κατευθείαν από το Ιμπλίτ ή έρχονται ύστερα από 3 χρόνια παραμονή στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η ευαλωτότητα και ο κίνδυνος ύστερα από 3 χρόνια παραμονή στην Κωνσταντινούπολη? Δεν έχει καμία σχέση. Αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια λοιπόν του πρόσφυγος είναι εντελώς σχετική. Είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με οικονομικούς μετανάστες και μόνον. Πολλούς από τους οποίους δεν γνωρίζουμε, για πολλούς από τους οποίους δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα. Προφανώς. Πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, κύριε Βαρτζόπουλε. Ενώ σε κάποια φάση υπήρχε μια έντονη ρητορική της κυβέρνησης, πιο σκληρή θα έλεγα, απέναντι στην Τουρκία με δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μητσοτάκη, τώρα τελευταία ακούγονται πάρα πολλές φωνές, αλλάζει δηλαδή λίγο το κλίμα, να τα βρούμε είτε μέσω Χάγης είτε μέσω ρητορικών διμερών διαπραγματεύσεων. Έχουμε και τη δήλωση του αναπληρωτή Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος δεν παρατήθηκε. Κάτι δεν μου αρέσει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ δεν έχω καμία αίσθηση ότι υπάρχει αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής. Βεβαίως η δήλωση του αναπληρωτού Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας το αντικεστάτη και το αναγνώρισε και ο ίδιος. Αλλά τώρα, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του. Αυτό είναι ένα θέμα του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι κατά τη δική μου την αίσθηση δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε. Και εκείνο το οποίο βλέπω εγώ με χαρά ότι γίνεται είναι ότι περιορίζονται οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται άπαξ και είναι σαφείς. Ότι μολόλαβε, εάν παραβιάσετε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι σαφέστατες, τότε η αντίθεση θα είναι η αυτονόητος. Τι άλλο να πει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, τι άλλο να πει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το λέει κάθε μέρα. Είμαστε παιδιά. Μια φορά λέγονται αυτά εδώ και ισχύουν. Πρέπει κάθε μέρα το πρωί να σηκώνει ο Υπουργός Εξωτερικών και να κάνει επιθετικές δηλώσεις. Πολλοί μάλλον ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Και αν ακολουθεί μια τέτοια πολιτική η Τουρκία, δεν σημαίνει ότι ακολουθήσουμε. Εννοώ δηλαδή δημοσιότητας, δεν σημαίνει ότι να ακολουθήσουμε κι εμείς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Βαρτζόπουλε? Τίποτα απολύτως. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε πάντα να κάνουμε και για το οποίο είμαστε έτοιμοι. Ναι. Να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ως προς τις κόκκινες γραμμές όμως, κύριε Βαρτζόπουλε, διακρίνω μία αοριστία. Δηλαδή, τι σημαίνει κόκκινη γραμμή? Δεν έχουμε κάνει, δεν το έχουμε διευκρινίσει καλά τα πράγματα. Όχι, νομίζω ότι έχει διευκρινιστεί απολύτως. Έχει διευκρινιστεί δηλαδή απολύτως. Ότι η παραβίαση δικών μας κοινωνικών δικαιωμάτων, έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, είναι κάζος μπέλη. Τι άλλο να πούμε? Ναι, δηλαδή. Ναι, πού θα φτάσει δηλαδή αυτό? Ναι, τι σημαίνει? Δηλαδή, άμα μπει ένα σκάφος στα ελληνικά χωρικά, είδα τα βυθίζεται, είναι κόκκινη γραμμή. Αν μας καταλάβουν ένα νησί, είναι κόκκινη γραμμή. Αυτό ισχύει από καταβολή κόσμου όταν μιλάμε για τα χωρικά μας ύδατα. Εδώ μιλούμε για οικονομικές δραστηριότητες στη δική μας ΑΟΣ. Το που λέτε εσείς είναι ισχύει από καταβολή κόσμου. Για τα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων. Αλλά εγώ σας λέω για τις δραστηριότητες και έχει λεχθεί σαφέστατα και τις δραστηριότητες στη δική μας ΑΟΣ. Μην μπερδεύουμε την ΑΟΣ της Κύπρου με τη δική μας. Ωραία, άρα εμείς πρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος. Εμείς συμπαριστάμεθα στην Κύπρο, αλλά δεν είμαστε Κύπρος. Το λέω γι' αυτό, γιατί στο φαρμακολύσι. Και αντιλαμβάνεστε, στην Κύπρο υπάρχει και άλλο το κυπριακό. Το λέω γιατί στο τώρα, αν υπάρχει, ας πούμε, έμπρακτος αμφισβήτηση της Τουρκίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και αυτό αποτελεί μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα δεν κρυζάρουν καθόλου. Δεν έχει κάνει έρευνες στη δική μας ΑΟΣ. Το λέω, κύριε Βαρτζόπουλε, γιατί στο φαρμακονήσι στο παρελθόν που μπήκε σκάφος στα ελληνικά ύδατα και εκτέλεσε βολές, δεν ήταν κόκκινη γραμμή. Ο τότε όμως Υπουργός των Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία δεν πέρασε τις κόκκινες γραμμές. Δεν θυμούμε το περιστατικό. Είναι σχετικό το κόκκινο. Σας λέγω τώρα ότι μπορεί ένα σκάφος να μπει για διαφόρους λόγους. Και δικά μας σκάφη μπαίνουν στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας για διαφόρους λόγους. Με τα ίμια που δεν. Είτε λόγους διαφόρους. Έτσι, εννοούμε να μπει κάποιος στα χωρικά ύδατα της άλλης χώρας με επιθετικό σκοπό για να τα αμφισβητήσει.
Εσείς πιστεύετε ότι. Υπάρχει και η έννοια της αυλαβουτίας. Πρόσφατα αυτό δεν έγινε με το ερευνητικό σκάφος. Δεν μπήκε με σκοπό να αμφισβητήσει. Δεν μπήκε προφανώς λόγω καιρού. Δεν είναι καθόλου σαφές που λέτε ότι μπήκε με σκοπό να αμφισβητήσει. Μπήκε επειδή ήταν ο καιρός κακός. Δεν είναι καθόλου σαφές που λέτε ότι μπήκε με σκοπό να αμφισβητήσει. Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι λόγω κακών καιρικών συνθηκών εισήλθε στα. Θα μπορούσε να πήγε διαφορετικό λόγο, θα μπορούσε να κάνει αυλαβή διέλευση. Το γεγονός όμως ότι γκριζάρουν καθημερινά και νέα. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει αυλαβή διέλευση τώρα, δεν για να, έκανε. Για να μην δημιουργούμε και στον κόσμο. Αυλαβή διέλευση για να έκανε πρέπει να ενημερώσει. Δεν είναι αυλαβή. Προφανώς ενημέρωσε. Προφανώς ενημέρωσε ότι περνάει. Προφανώς ήταν σαφές ότι δεν κάνει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη δραστηριότητας οικονομικού χαρακτήρους. Μα εδώ σήμανε συναγερμός από το πρωί που μάθαν. Δηλαδή, αν φαντάζομαι θα υπήρχε μια ανακοίνωση επίσημη, αν υπήρξε ενημέρωση από πριν. Λογικό είναι το παρακολουθούσαμε. Προσέξτε για να καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά τα οποία πρέπει να. Και μετά έγινε όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Βαρτζόπουλε, για τα ίμια, ότι υπήρξε συνεννόηση με την ελληνική πλευρά από πλευράς της Τουρκίας να μην τολμήσουμε να κάνουμε την παραμικρή κίνηση. Όλα αυτά σας δεν σας ανησυχούν? Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανοχή της χώρας μας? Αυτό ρωτάμε και είναι και, ξέρετε, ερωτήματα των ακροατών μας που σας μεταφέρουμε. Όσον αφορά παραβίαση και οριοθετικών της δικαιωμάτων. Καμία, ποτέ δεν υπήρξε. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Πέραν της ρητορικής, η Τουρκία ποτέ δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε έμπρακτο αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και τον χάρτη που έβγαλε με τη Λιβύη είναι χάρτης. Το ότι παραβιάζεστε συνέχεια τα εναέρια σύνορά μας με υπερεπτήσεις και πτήσεις, αυτό που το κάνει συνέχεια. Αυτό τι είναι, αυτό δεν είναι πρόκληση? Προφανώς είναι πρόκληση. Προφανώς είναι πρόκληση. Εγώ ρωτώ κάτι, κύριε Βαρτζόπουλε. Αλλά την συνηθίσαμε δηλαδή αυτή την πρόκληση. Την κάνουμε τακτικά και την συνηθίσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση της χώρας ακολουθεί διεθνείς πρακτικές. Αλλιώς και η χώρα μας θα υποστεί ζημιά. Δεν είναι δυνατόν όταν κάποιος παραβιάζει αυτό το δικό μας το FIR, εμείς θα πρέπει να τον καταρρύψουμε. Πηγαίνουμε και τον αναχαιτίζουμε. Αυτό λέει η διεθνής πρακτική. Ναι, αλλά άμα το κάνει μία, το κάνει δύο, το κάνει τρεις, το κάνει τέσσερις, δηλαδή, το κάνει 104, δεν είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε, ισχυρίζεστε ότι εμείς θα έπρεπε κάθε φορά που παραβιάζει κάποιος το FIR να μην τον αναχαιτίζουμε, να τον καταρρύπτουμε? Όχι, εννοείται. Αλλά θα έπρεπε να του δώσουμε μία προειδοποίηση ότι αν το ξανακάνεις. Μα η προειδοποίηση που το κάνουμε κάποτε είναι έχει όρια. Η αποτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή. Γιατί θα εκτεθούμε διεθνώς. Ναι, αλλά αυτά τα 45 χρόνια αποτροπή κάνουμε και συνέχεια γκριζάρουν, κάνουν δηλαδή χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα η Τουρκία και κατακτά πράγματα. Δεν έχει αμφισβητηθεί εμπράκτος κανένα δικαίωμά μας. Κανένα. Εμείς θα μπορούσαμε να πάμε στα ίμια να πετάξουμε ένα στεφάνι, κύριε Βαρτζόπουλε, δηλαδή, την ημέρα της τραγικής επετείου. Να πλησιάζαμε έστω. Okay, μπορούν να ίμια, θεωρηθούν κινήσεις εντυπωσιασμού, χαρακτηρίστηκαν του κυρίου Καμένου. Ας αφήσουμε το στεφάνι. Αλλά δεν υπήρχε αυτός διάχυτος ο φόβος στην ατμόσφαιρα. Θα τολμούσαμε να κάνουμε την παραμικρή κίνηση μετά από όλες αυτές τις προειδοποίησεις? Άσχετα από το τι λένε οι Τούρκοι, αν υπήρξε συνεννόηση. Ας τα αφήσουμε και αυτά. Και ποιος σας λέει ότι δεν θα τολμούσαμε αν υπάρχει αμφισβήτηση? Πραγματική. Δηλαδή θέλαμε, αλλά δεν θέλαμε να κάνουμε την παραμικρή κίνηση. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Και μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα αντιδρά βάσει του διεθνού δικαίου. Mm-hmm. Και βάσει τη διεθνού πρακτική. Λέτε ότι δεν ήρθε. Εάν αμφισβητηθούν κυριαρχικά μα δικαιώματα, mm-hmm. η Ελλάδα θα απαντήσει. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι στι διεθνεί αγορέ, mm-hmm. είναι μια χώρα η οποία ζει από τον τουρισμό. Άρα οι δικέ μα κινήσει θα πρέπει να είναι σοβαρέ, μετρημένε και αποφασιστικέ. Ναι, απλά το ερώτημα είναι μήπως παρερμηνεύονται όλες αυτές οι κατευθύνσεις. Ή ότι αρματώνουμε τα νησιά μας. Ξέρετε εσείς πολλούς τουρίστες που θα έρθουν στα νησιά στα οποία γίνονται καθημερινώς ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Απλά το θέμα είναι μήπως παρερμηνεύεται αυτή η σοβαρότητα από τους. Και δεν υπάρχει καμία μέχρι στιγμής αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εάν υπάρξει, θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε ανάλογα, λέτε. Μάλιστα. Προφανώς. Κύριε Βαρτζόπουλε, βλέπουμε τελευταία υπάρχει μία επίθεση από το Κινάλ προς τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή τα δάνεια για την πρώτη κατοικία. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, για να σας πω την αλήθεια. Έχετε πολύ δίκιο που το θέτετε. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτόν τον
τον αυξημένο ακτιβισμό από πλευράς της Ελλάδος αντιπολιτεύσεως. Διότι όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λόγω στα πλαίσια του μνημονίου που συνήψε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημονίο δηλαδή, ήταν απολύτως δεδομένο ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας υπό την παλαιά της μορφή έλεγε στο τέλος της χρονιάς και δόθηκε και μια παράταση από εμάς. Μέχρι 30 Απριλίου. Μέχρι 30 Απριλίου, ναι, για τους πρώτους 4 μήνες. Και είμαστε υποχρεωμένοι, εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι, βάσει αυτού που έχει συνομολογηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση της αριστεράς, να ετοιμάσουμε ένα νέο νομικό καθεστώς. Και νομίζω ότι το κάνουμε. Ετοιμάζεται αυτό το νομικό καθεστώς, το οποίο θα έχει τους βασικούς άξονες που είπε και ο αρμόδιος υπουργός. Δηλαδή ότι θα προστατευτούν αυτοί οι οποίοι πραγματικώς δεν έχουν, αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα δεν πληρώνουν οι λεγόμενοι στρατηγοί κακοπληρωτές δεν θα προστατευτούν και θα υπάρξει και μια διαδικασία δεύτερης ευκαιρίας τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν. Για ποιο αυτό λόγο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι στην πλατφόρμα αυτή έχουν μπει πολύ λίγοι, δηλαδή από ό,τι υπολογίζουν γύρω στα 2.000 άτομα, 2.000 οικογένειες δηλαδή θα μπουν? Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα πρέπει ποσοστό. Να προσεχθεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω γνώση των λεπτομεριών. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν. Ίσως ζητούνται δικαιολογητικά τα οποία είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς. Ίσως είναι δύσκολη η πλατφόρμα. Πολλά τέτοια μπορούν να συμβούν, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να διορθωθούν. Αλλά από την ανάγκη βελτιώσεως όλων αυτών των τεχνικών λεπτομεριών.